Εφημερία στην κόψη του ξηραφιού σε Βενιζέλιο και νοσοκομείο Ρεθύμνου, τα οποία αιμορραγούν σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με την πίεση ΣΑΤΕΠ να είναι τεράστια, όπως κατέγραψαν τα τηλεοπτικά συνεργεία στη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Αιχμής» με το Μάνο Δασκαλάκη. Το πρόβλημα αυτό τι λέει? Λέει ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Πώς θα τα λειτουργήσουμε? Πρέπει να μείνουν οι γιατροί καταρχήν μέσα στα νοσοκομεία, οι οποίοι, όταν λέμε ότι φεύγουν στο εξωτερικό, δεν φεύγουν οι νέοι γιατροί πλέον, φεύγουν οι μεγάλοι γιατροί, οι γιατροί καταξιωμένοι, οι γιατροί που είναι 20 χρόνια στο ΕΣΥ και που δεν αντέχουν πλέον ή δεν μπορούν να ζήσουν με αυτά τα χρήματα που προσφέρονται. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί κατακόρυφα η κίνηση των ασθενών. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, έχουμε φτάσει να έρχονται γύρω στα 500 άτομα την ημέρα. Εγύψεις έχουμε σε όλους τους τομείς. Το νοσοκομείο μας χρειάζεται άμεσα 100 άτομα. 100 άτομα νοσηλευτές. Νομίζω ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο, γιατί για να πεις ότι θα πας σε ένα γιατρό πρέπει να περιμένεις 2-3 μήνες. Τώρα που βγήκαμε είδαμε ότι περιμένει κόσμος. Και καταλαβαίνουμε και τους γιατρούς ότι έχουν να δουν τόσους ασθενείς, αλλά ο κόσμος ταλαιπωρείται. Το πρόβλημα θα είναι χειρότερο. Εγώ τώρα είδα, ας πούμε, ασθενή να φεύγει, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να περιμένει άλλο, έκοψε το χέρι του, ήταν από τις 2 η ώρα εδώ πέρα, απελπισμένος, είπε θα φύγω, να πάω απ' έξω να πληρώσω. Και αν έχω λεφτά, αν δεν έχω. Η ταλαιπωρία των ασθενών συνεχίζεται, ενώ στη χθεσινή εφημερία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο τα περιστατικά άγγιξαν τα 460, με τα περισσότερα να αφορούν την παθολογική και παιδιατρική κλινική. Απόψε εφημερεύει το Βενιζέλιο, είναι μια ήρεμη βραδιά, ωστόσο το πρωί υπήρξαν διάφορα περιστατικά, κυρίως στην παθολογική κλινική και μικροτραυματισμοί. Πάντως εδώ στο Βενιζέλιο η εφημερία είναι ένας αγώνας δρόμου για το προσωπικό να δίνει πραγματικά την ψυχή του. Προσπαθούν και αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν φιλότιμα τη δουλειά του, δεν γίνεται. Όταν περιμένουν τόσο κόσμο το πρωί με ένα γιατρό εφημερία, πώς δεν βγει αυτή η δουλειά? Πολύ καλή εξυπηρέτηση. Εντάξει, εφημερίες υπάρχει κίνηση, κάνουν το καλύτερο δυνατό όλοι. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν ένα αγώνα δρόμου σε κάθε εφημερία με τις αντοχές όλων να δοκιμάζονται, ενώ τα νέα δεδομένα με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την υγεία προκαλούν έντονο προβληματισμό στις τάξεις των εργαζομένων. Ασθενείς δύο ταχυτήτων. Αυτόματα, για να μπορούμε να συνοηθούμε, όταν μπαίνει η οικονομική συναλλαγή ανάμεσα στον γιατρό και τον ασθενή, πάβει αυτόματα να είναι δημόσιο το σύστημα υγείας, γιατί πάβει να είναι ισότιμη και καθολική πρόσβαση. Μπαίνει το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης, το κριτήριο της τσέπης. Επομένως, θα αποκλειστούν και από τις βασικές παροχές υγείας. Περίπου 500 ασθενείς εξυπηρετούνται σε κάθε εφημερία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, με τον αριθμό των ασθενών όλο ένα να αυξάνεται, αγγίζοντας ακόμη και τα αυξημένα περιστατικά του καλοκαιριού. Μόνο στο Βενιζέλιο, οι επισκέψεις στα ΤΕΠ από τις αρχές του χρόνου μέχρι και τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 74.469, ενώ τον προηγούμενο μήνα οι ασθενείς ανήλθαν σε 7.351, όταν τον Αύγουστο ο αριθμός αυτός άγγιζε τις 8.000. Θα έπρεπε να δοθούν αυξήσεις, γενναίες αυξήσεις, ένα κίνητρο για αυτούς τους ανθρώπους να μείνουν στη δημόσια υγεία, για να δοθούν αυξήσεις σε όλο το προσωπικό. Μάθες μια πολύ δύσκολη εφημερία. Σεισμό τότε που ήταν στο Αρκαλοχώρι. Είχαμε μια συνεχή ροή και ήμασταν σε μια διαρκή ετοιμότητα στο να εξυπηρετήσουμε άμεσα οποιοδήποτε είχε κάποιο πρόβλημα.